Ως νεοκλεγμένος δήμαρχος Σάμου, είμαι ο πρώτος που δικαιούται να διαμαρτύρεται και μάλιστα να εξεγείρεται για την πικρή κληρονομιά και τη ζωφερή πραγματικότητα των έργων που παρέλαβα. Έργα άστοχα μελετημένα, κακά σχεδιασμένα, έργα που έχουν καταστήσει σήμερα την πόλη και τους κατοίκους, ομοίρους τους. Ζήτησα τη σύγκληση έκτοτε του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί η πόλη μας αντιμετωπίζει σήμερα έκτακτες ανάγκες. Η αποψινή συζήτηση είναι το επιστέγασμα μιας σειράς επαφών, συσκέψεων και πρωτοβουλίων που ανέλαβα για να μπουν τα έργα σε σωστές, ράγες υλοποίησης. Περιμένω από τις σημερινές συνεδρίες, από όλη την παρουσίαση, τη διαβούλευση και τη συζήτηση που θα γίνει, όχι να συντηθούν ευθύνες, όχι να αλληλοξευθούν καταγγελίες, αλλά να προκύψουν εφαρμόσιμες λύσεις. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεσμευτική όρη συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των αναδόχων. Επιχειρούμε και επιχειρώ σήμερα ένα νέο ξεκίνημα, με στόχο το ολοκλήρωση των πιο κρίσιμων έργων, κρίσιμων για την εικόνα της πόλης μας, της πρωτεύουσας και τη ζωή των κατοίκων της. Ζητώ από όλους τους εμπλεκόμενους και πρωτίστως από τις υπηρεσίες του Δήμου να δουλέψουμε με εντατικούς ρυθμούς, με υπερβάλλουσα ευσυνειδησία και με τρίσινη αποδοτικότητα, ώστε τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που συμφωνούμε απόψε. Επισημαίνω ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην ποιότητα υλοποίησης των έργων. Έκανα τη συνειδητή επιλογή να φορτωθώ ευθύνες που δεν μου ανήκουν και να μην αναζητήσω υπαίτιους για τις μέχρι σήμερα κακοτεχνίες, ελλείψεις και καθυστερήσεις είτε στην πλευρά των υπηρεσιών του Δήμου είτε στην πλευρά των αναδόχων. Δεν δίνω ωστόσο κανένα μα κανένα συγχωροχάρτη. Προειδοποιώ ότι αν τα έργα δεν εκτελεστούν έγκαιρα και σωστά, θα αναζητήσω ευθύνες και αναδρομικά από όλους.